Τώρα, ημερολόγια ούρσης τα οποία δεν τα τίμησε κανείς χθες, πρέπει να γίνονται πότε. Καταρχήν, βλέπετε ότι εδώ είναι όψιμο, αλλά ακόμα και από τις ευρωπαϊκές καθυστερητήριες γραμμές, οι οποίες γενικά είναι οι καθυστερητήριες γραμμές οι οποίες έδωσαν και τα περισσότερα τεστ, δηλαδή προτείνουν αρκετά τεστ σε σχέση με τις άλλες δύο. Συνιστώνται όμως τα ημερολόγια ούρησης από την Διεθνή Συμβουλευτική πάνω στις ουρολογικές παθήσεις. Πότε? Όταν κυριαρχεί η νυχτουρία. Όταν κυριαρχεί η νυχτουρία, πρέπει να κάνουμε ημερολόγια ούρησης. Μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχουμε μεγάλο βαθμό επαναληψιμότητας. Δηλαδή, αν δώσουμε το και μετά από ένα μήνα χωρίς θεραπεία τον ασθενή, τα ίδια αποτελέσματα θα μας φέρει. Έχει επίσης μεγαλύτερη ακρίβεια από το ιστορικό. Δηλαδή, ο ασθενής θα σας πει, και το είχαμε βάλει αυτό στο ιστορικό, του περιστατικού, κατουρώ κάθε μία ώρα. Αν όμως δείτε ότι πάει και καταγράφει τις ουρήσεις, δεν είναι κάθε μία ώρα. Είναι η αντίληψη την οποία έχει ότι πάει συχνά. Μπορεί να είναι κάθε δύο ώρες, κάθε δυόμιση ώρες. Επομένως, έχει κανείς ένα πιο ακριβές μέτρο, μια πιο ακριβή προσέγγιση στην κατάστασή του. Συσχετίζεται πάρα πολύ καλά με το IPSS και αυτό είναι σημαντικό. Πότε κάνουμε κυστεοσκόπηση? Όπως βλέπετε εδώ, τα εμένα αμερικάνικες ορολογικές εταιρείες δεν το συνιστούν παρά μόνο αν είναι κανείς να διαλέξει μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, στην οποία δεν πρέπει να έχει μέσο λόγο ο ασθενής μας. Όπως είναι παραδείγματος χάρη η θερμοθεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αντένδειξη για τη μέσο λοβό, πρέπει να κανείς κάνει μια κυστοσκόπηση να τον αποκλείσει. Σας λέω και πάλι ότι μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις για έναν ασθενή ο οποίος είναι υγιής. Δηλαδή, έναν ασθενή στην οποία όταν κάνει τη γενική ουρολογία έχει αιματουρία, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση την οποία θα ακολουθήσει. Ουσιαστικά κάνουμε τα τεστ, αποκλείουμε άλλες παθολογικές καταστάσεις και φτάνουμε σε έναν ασθενή ο οποίος τελικά τα συμπτώματά του οφείλονται στη διόγκωση του προστάτη. Σε αυτόν τον ασθενή, λοιπόν, δεν χρειάζεται κυστοσκόπηση. Όψιμο αλλά από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία και πότε, πριν από την επεμβατική μέθοδος, κυρίως για να δούμε καλύτερα το μήκος της προστατικής ουρήθρας και αν υπάρχει παθολογία της κύστεως, αν υπάρχει δοκίδωση και όλα τα σχετικά τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, ουροδυναμικός έλεγχος. Ουροδυναμικός έλεγχος. Τις ενδείξεις του ουροδυναμικού ελέγχου, έτσι, δεν συνιστώνται, υπάρχουν ενδείξεις, τις ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο κανείς θέλει να ξέρει είναι ότι αν κάνουμε ουροδυναμικό έλεγχο, προβλέπουμε καλύτερα το χειρουργικό αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ουροδυναμικό έλεγχο σε κάθε ασθενή. Τον κρατάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Όταν έχει συμπτώματα, αλλά ένα Tmax πάνω από 10, ανάλογα με την ηλικία, αν έχει προηγηθεί κάποια άλλη επεμβατική θεραπεία πριν. Και κυρίως αυτό που θέλουμε είναι να διακρίνουμε αν τα συμπτώματά του οφείλονται στην απόφραξη από τον προστάτη ή σε μια δυσλειτουργία του εξωστήρα. Τώρα, για να γυρίσουμε στο περιστατικό το οποίο κάναμε. Και πάλι από τον αλγόριθμο τον οποίο είχαν τον πρώτο. Είναι ουσιαστικά ένα προσχέδιο αυτού το οποίο θα ακολουθήσει για την διαγνωστική προσέγγιση των LATS από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Βλέπετε ουσιαστικά και έτσι ακριβώς ήταν δομημένο το περιστατικό το οποίο κάναμε. Και αν πάμε λοιπόν στο τι λένε τα guidelines και το τι κάναμε εμείς χθες, θα δούμε τα ακόλουθα. Καταρχήν, όλοι πήραμε ιστορικό. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Όλοι είχατε συμφωνήσει για να κάνετε κλινική εξέταση και κατόπιν το IPSS. Τα επιμέρους θα το δούμε αναλυτικά. Εκείνο και έχουμε κόκκινο είναι ότι από το IPSS ο μέσος όρος ή μάλλον η πλειοψηφία των παρισταμένων πέρασε στην ουρομετρία και στις απεικονιστικές. Τότε είδατε ότι το σύστημα μας πέταξε λίγο έξω, δηλαδή δεν έχω πολλά ούρα. Γιατρέ, κατευθείαν στις εξετάσεις απεικονιστικές, δεν πρέπει να κάνουν κάτι άλλο. Και επομένως, ουσιαστικά μας έστειλε πίσω στη σειρά, ακολουθώντας το παράδειγμα των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών, και κάναμε εργαστηριακές εξετάσεις, τις οποίες βλέπετε εδώ, απεικόνιση, ουρομετρία, και καταλήξαμε στο PSA, το οποίο μέσα από τη συζήτηση βγήκε ότι θα το κάνουμε πριν αποφασίσουμε για τη θεραπεία. Αν πάμε λοιπόν βήμα-βήμα στο χθεσινό περιστατικό, τι είδαμε? Είχαμε έναν ασθενή 65 ετών. Τον ενοχλούσε πάρα πολύ η νυχτουρία, την οποία μάλλον δεν την αξιολογήσαμε χθες όσο θα έπρεπε να την αξιολογήσουμε. Είχε οπωσδήποτε προβλήματα δυσκολία στην ούρησή του, ήταν καπνιστής και υπέφερε από αρτηριακή υπέρταση. Από εκεί και πέρα, το 50% είχε. Και μάλιστα, να σου πω την αλήθεια, αυτό ήταν ένα νούμερο το οποίο με εξέπληξε. Δεν ξέρω αν κάνετε αυτοί που είπαν να κάνουμε IPSS, το κάνετε κάθε φορά, δηλαδή το IPSS σε έναν άρρωστό σας. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πει κάτι. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, αν πω την προσωπική μου εμπειρία, είναι κάτι το οποίο αποφεύγω δηλαδή να λέμε προσωπική εμπειρία όταν μιλάμε με evidence-based, εμείς το κάνουμε μόνο όταν είναι να πάνε να χειρουργηθούν, κυρίως για να το έχουμε στο φάκελο, μήπως το χρειαστούμε μετά. Τώρα, σαν ασθενή, όταν περιμένουν απ' έξω από το ιατρείο, δεν το κάνουμε. Είναι μεγάλο λάθος, έτσι. Πρέπει να γίνει και γιατί. Καταρχήν, όπως ξέρετε πολύ καλά, το IPSS μας προσφέρει και κάποια άλλο
στοιχείο το οποίο επίτηδες δεν έβαλα στην προηγούμενη αξιολόγηση, να το δούμε εδώ στις ερωτήσεις, ότι μπορεί να κάνει μια διάκριση ανάμεσα στα ερυθιστικά και στα αποφρακτικά. Δηλαδή αυτά που λέμε ούρησης και αποθήκευσης, τα συμπτώματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι ερωτήσεις 2, 4 και 7 είναι αυτές οι οποίες ασχολούνται με τα παλαιά ερυθιστικά. Και αυτές είναι δυνατόν να μας κατευθύνουν πάρα πολύ σημαντικά στην επιλογή, κυρίως της φαρμακευτικής θεραπείας. Εδώ βλέπετε ότι τα συμπτώματα είναι μάλλον μοιρασμένα με κυρίαρχα κυρίως τα λεγόμενα αποφρακτικά, δηλαδή της ούρησης. Επομένως, δεν έχουμε τόσο αποθηκευτικά συμπτώματα, τα παλιά ερυθιστικά. Αυτό πρέπει να το κρατάμε στο μυαλό μας όταν είναι να αποφασίσουμε το είδος της θεραπείας. Εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι με βάση την ποσοτικοποίηση είναι ένας ασθενής με βαριά συμπτωματολογία, έτσι. Πάνω από 19, τα συμπτώματα του είναι βαριά. Έχει IPSS 20. Άρα, και αυτό το σκεφτόμαστε ότι αν θα πρέπει να του δώσουμε θεραπεία ή μπορούμε να τον πούμε συντηρητικά και να τον επανελέξουμε μετά. Τώρα, στο δεύτερο, ιστορικό και φυσική εξέταση, όλοι θα κάναμε, έτσι, ομόφωνη η απόφαση εδώ χθες, και θυμίζω ότι τα ευρήματα ήταν ένας μέτριος προς μεγάλος, μαλακός προστάτης και όλα τα υπόλοιπη νευρολογικός έλεγχος κλπ, ο αδρός, ήταν φυσιολογικός. Αυτό ήταν η αρχή του χθεσινού περιστατικού. Τονίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι το IPSS μπορεί να μας δώσει κάποια στοιχεία με το είδος συμπτωμάτων. Και τα συμπτώματα αυτά, το είδος, μπορεί πραγματικά να παίξει πάρα πολύ σημαντικό λόγο στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης. Τι άλλο είχαμε το ιστορικό του? Ήταν καπνιστής. Επομένως, η γενική ούρα οπωσδήποτε πρέπει να σταλεί. Ούτως ή άλλως, είτε κάπνιζε είτε δεν κάπνιζε. Πόσο μάλλον σε έναν καπνιστή, φανταστείτε ένας καπνιστής με ερυθιστικά συμπτώματα. Δηλαδή, πρέπει στο μυαλό μας να σκεφτούμε ότι τα λάθη μπορεί να ήταν και από ένα καρκίνωμα ενισχύτου. Άλλωστε, είναι μία από τις ερωτήσεις τις οποίες γίνονται στο EBU κατά επανάληψη σε αυτό το ιστορικό και συνήθως βγαίνει κάτι πολύ άσχημο. Στο συγκεκριμένο ασθενή όμως, η γενική ούρων ή το dipstick κανονικά σύμφωνα με τα guidelines ήταν απολύτως φυσιολογικό. Δεν είχε πυροσφαίρεια, δεν είχε ερυθρά. Όλοι στείλατε καλλιέργεια. Σύμφωνα με τα guidelines και αν θέλετε και από το θέμα του κόστους, δεν είχε λόγο ο ασθενής αυτός να υποβληθεί σε εξέταση καλλιέργειας ούρων. Δεν είχε πυροσφαίρεια. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί δηλαδή μια ουρολίμωξη, η οποία σε αυτή να οφείλονται τα συμπτώματά του και τα λογική. Ακόμα περισσότερο, καθόλου ερυθρά, ναι, μην είναι καπνιστής, χωρίς ιδιαίτερα ερυθιστικά συμπτώματα, νομίζω ότι και αυτή επιβάρυνε με κόστος το νοσοκομείο σας. Έτσι λοιπόν, να προχωρήσουμε από την ανάλυση των ούρων στις εξετάσεις αίματος. Κάναμε εξετάσεις αίματος. Ποιες? Οι Αμερικανοί, καμία. Ούτε το PSA, παρά μόνο αν και εφόσον, έτσι. Όχι κρεατινίνη, αυτό είναι ξεκάθαρο για τους Αμερικανούς, δεν έχει λόγο γιατί από τις μελέτες όπως την M-TOPS, το ποσοστό εκείνων των ασθενών οι οποίοι μπήκαν στη μελέτη με συμπτώματα και τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν υψηλή κρεατινίνη ήταν κάτω από το 1%. Ας σου λέει ποιος ο λόγος να κάνουμε εξετάσεις για να βρούμε ασθενείς οι οποίοι κάτω από 1% ίσως να έχουν αυξημένη κρεατινίνη. Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία είναι πιο συντηρητική. Συνιστά και την κρεατινίνη και το PSA, αν είναι να διαλέξουμε θεραπεία, αλλά ακόμη και τα επίπεδα του νατρίου. Και τα επίπεδα του νατρίου θα πούμε μετά. Κάλιο και ζάχαρο, όχι. Εμείς κάναμε χθες. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάνοντας και τις εργαστηριακές εξετάσεις, πήγαμε στις απεικονιστικές. Υπερηχογράφημα, όλοι. Και μάλιστα, όπως θυμάστε, διακοιλιακό, υπόλοιμα, νεφρά, κύστη προστάτης. Το θέμα των νεφρών, από τους Αμερικάνους, όπως είδατε προηγουμένως, ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει λόγος για το ανώτερο ορυπητικό, έτσι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλα συμπτώματα, όπως ένα κολικό, για να δούμε αν έχει πέτρα, δεν κάνουμε. Οι ευρωπαϊκές ουρολογικές εταιρείες και πάλι πιο συντηρητικές, κάνουμε. Έτσι. Από και ουρομετρία. Και χθες όλοι ζητήσατε ουρομετρία πριν αποφασίσετε τη θεραπεία. Και πράγματι συνιστώνται από τουλάχιστον από τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. Και φτάνουμε στο ημερολόγιο ούρησης, το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν το μόνο που δεν δόθηκε τόση μεγάλη βαρύτητα χθες στην ανάλυση του περιστατικού. Γιατί είχαμε ένα ασθενή, το οποίο ναι, μεν είχε συμπτώματα τα οποία ήταν χαρακτηριστικά μια δυσκολία, μια τύπου δηλαδή ούρηση. Παρ' όλα αυτά, όμως, το κυρίαρχο σύμπτωμα, εκείνο το, δηλαδή, το οποίο τον ανάγκασε να έρθει, και άλλωστε αυτό είναι και η πλειονότητα των ασθενών, έρχονται γιατί ενοχλούνται από την νυχτουρία, δεν κοιμούνται, και γι' αυτό άλλωστε παρακάτω σήμερα υπάρχει ολόκληρο session που είναι αφιερωμένο στην νυχτουρία. Πρέπει να μας χτυπήσει σαν καμπανάκι και πρέπει να κάνουμε το ημερολόγιο ούρηση. Πόσο συχνά το κάνουμε? Είναι γεγονός ότι όλοι μας, μηδενός πιστεύω, δηλαδή ούτε των ημών εξαιρουμένων, νομίζω ότι δεν τον δίνουμε τη βαρύτητα την οποία πρέπει. Γιατί, δύο οι λόγοι, να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς την ποιότητα της ούρησής τους, δηλαδή πόσες ουρήσεις κάνει και πότε,
αλλά κυρίως να διακρίνουμε αν υπάρχει πολυουρία. Σας θυμίζω ο ορισμός της πολυουρίας, ότι πρέπει να έχει ημερήσια παραγωγή πάνω από 3 λίτρα και κυρίως η νυχτερινή πολυουρία, που αλλάζει τελείως τη θεραπευτική προσέγγιση σε αυτόν τον ασθενή, και η οποία τι είναι, το 33, πάνω από το 1 τρίτο των ούρων να παρουσιάζει τις νυχτερινές ουρήσεις. Στο συγκεκριμένο ασθενή, αυτή ήταν η εικόνα την οποία δεν είδατε στο λαβύρινθο γιατί δεν μπήκαμε, ήταν περίπου 23%. Έτσι. Δεν είχε νυχτερινή πολυουρία ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά, έπρεπε να είχαμε κάνει αυτή τη διαγνωστική προσέγγιση. Αν θέλετε, δηλαδή, αυτό ήταν το μόνο ίσως που χάσαμε πόντους χθες από το λαβύρινθο. Κυστεοσκόπηση, ουροδυναμικό έλεγχο, κανείς δεν το πρότεινε χθες. Και δικαίως, νομίζω ότι ο ασθενής τον οποίο είχαμε μπροστά μας στο λαβύρινθο δεν απαιτούσε ούτε κυστοσκόπηση ούτε ουροδυναμικό έλεγχο.